Χαίρετε. Πέρυσι το φθινόπωρο κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο άνθρωπος του Θεού» σε σκηνοθεσία και σενάριο της Ελένα Ποπόπιτς και στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον κύριο Άρη Σερβετάλη. Από τις πρώτες λοιπόν φωτογραφίες που είδαμε, νιώσαμε, καταλάβαμε ότι είναι μια ταινία που αξίζει να την περιμένουμε. Ο Αύγουστος μας βρήκε όλους στα θερινά σινεμά να περιμένουμε με αγωνία να δούμε αυτή την ταινία που τόσα πολλά είχαμε καταλάβει πώς θα μας πει. Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή και αναδεικνύει την προσωπικότητα του Αγίου Νεκταρίου. Ένας Άγιος που τον αγαπά όλος ο Ορθόδοξος κόσμος, αλλά επιτρέψτε μου, είναι ένας Άγιος σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική, για τα ανθρώπινα μέτρα μας, για τον τρόπο που έχουμε δομήσει τη ζωή μας, τις σκέψεις μας, τις σχέσεις μας, το lifestyle μας. Τι μπορεί να μας πει αυτός ο μεγάλος Άγιος, η ζωή του, η στάση του, σε εμάς τους βολεμένους. Έτσι λοιπόν η ταινία έχει διπλή ανάγνωση. Εγώ έτσι την ένιωσα. Απ' τη μία ήταν ψωμάκι στην πείνα μας. Ήτανε βάλσαμο σε όσα μας κομποδένουν πνευματικά, στις πνευματικές πληγές μας, στα λάθη μας, στους πόνους μας. Ήρθε σαν βάλσαμο. Η δεύτερη ματιά ήταν καθρέφτης και αυτό που είδαμε δεν μας πολύ άρεσε. Ο πρωταγωνιστής ένιωσα ότι ασκήτεψε, δούλεψε, ένιωσε και στο τέλος χαριτώθηκε από τον ίδιο τον Άγιο, γιατί πολλές φορές εγώ ξεχάστηκα ότι βλέπω ταινία, ένιωσα την απαλότητα της αγιότητας και την καλοσύνη και ήθελα να διαπεράσω το πανί, να γονατίσω μπροστά του και να του πω τους πόνους μου, να εξομολογηθώ. Θα σας πω μόνο μία σκηνή από το θερινό σινεμά που πρωτοείδα την ταινία. Θυμάμαι όταν γύρισα σπίτι, το σκεφτόμουν και έλεγα αν μπορούσα να πω ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο στους συντελεστές και στους δημιουργούς της ταινίας, αυτή τη σκηνή θα τους έλεγα. Από την αρχή που ξεκίνησε η ταινία, η σιωπή ήταν ιερή. Όταν τελείωσε η ταινία και ανάψανε τα φώτα, μέχρι τους τελευταίους τίτλους κανείς δεν κουνιόταν από τη θέση του. Γυρίζω δίπλα μου και βλέπω ένα νεαρό, 20-22 χρονών. Από την εμφάνιση θα τον έκρινα και επιτρέψτε μου καθόλου εκκλησιόπαιδο. Είχε σκύψει, είχε δακρύσει και δεν κουνιόταν από τη θέση του. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του δεν του μίλησε. Αλλά έμεινε έτσι για πάρα πολλή ώρα. Τότε γονάτισε μπροστά του και του λέει «Μα τι έπαθες, τι ένιωσες, τι κατάλαβες». Μέχρι την ώρα που έφυγα, το παιδί ήταν σε αυτή τη στάση. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι για τους κόπους των συντελεστών και των δημιουργών, για αυτό το μπράβο και το ευχαριστώ που τους οφείλουμε, θα ήθελα να μάθουν αυτή τη σκηνή. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να σκύψει μέσα του, αξίζουν οι κόποι μας. Και τελικά, ο Άγιος Νεκτάριος επέτρεψε, το αντίφωνο βοήθησε και το θέατρο Κιβωτός μας φιλοξένησε και έχω δίπλα μου τον κύριο Άρη Σερβετάλη, ο οποίος μου κάνει την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα καρδιάς, έτσι, απλά, για όλο αυτό το ταξίδι, το δικό του και το δικό μας θεατές, σε αυτή την ταινία. Άρη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε. Ευχαριστώ για την τιμή και ευχαριστώ αυτό που είπε ο Κώστας την άλλη φορά που σε είδαμε, για αυτό που γίνεσαι. Γιατί όταν ένας άνθρωπος με τα έργα του και με την προσωπικότητά του αγωνιά για την αγιότητά του, αγιάζει και τον τόπο και άλλους ανθρώπους μαζί. Θέλω να μου πεις πώς ήταν αυτό το ταξίδι, ό,τι μπορείς να μοιραστείς, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και πράγματα με τον ουρανό και με τον Θεό που δεν τα μοιραζόμαστε. Η ταινία ήρθε κάπως απρόσμενα, δηλαδή ήταν μια πρόσκληση της Γελένα Πόποβιτς σε μια συνάντηση που είχαμε αρχικά στην Πάτρα, σε ένα ντοκιμαντέρ που ήταν για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Εκεί έγινε η γνωριμία μας και μετά από κάποιο καιρό μου είπε αν ήθελα να συμμετέχω στην ταινία.
Εγώ της είπα με χαρά, όπου μπορώ να βοηθήσω, είμαι διαθέσιμος. Και από εκεί και πέρα διάβασα μου έδωσε το σενάριο, το διάβασα. Ήταν πολύ ωραίο, είχε κάνει μία, νομίζω, ό,τι μπορούσε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αφηγηθείς το βίο ενός Αγίου, να το βάλεις μέσα σε 2 ώρες, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Παρ' όλα αυτά ήταν μία απόπειρα πολύ καλή και της είπα ότι είμαι διαθέσιμος. Μετά από λίγο καιρό μου είπε, σκέφτεται να μου πρότεινε να κάνω εγώ τον Άγιο Νεκτάριο. Στην αρχή δίστασα, γιατί δεν ξέρω αν έπρεπε, αν μπορούσα εγώ να ανταπεξέλθω σε αυτό. Και εκεί χρειάστηκε έτσι, η επικοινωνία μου με τον πνευματικό μου, αν μου δώσει ευλογία, να το κάνω. Και εφόσον μου έδωσε, μπήκα στη διαδικασία να μελετήσω το βίο του Αγίου Νεκταρίου, γιατί πέρα από κάποιες λειτουργίες στον πατέρα Ανανία τον Κουστένη που λειτουργούσε στον Άγιο Νεκτάριο, δεν είχα κάποια επαφή με τον Άγιο, δεν γνώριζα τον βίο του. Και άρχισα να τον μελετώ και ευτυχώς έχει γράψει πολλά βιβλία. Άρχισα να τον γνωρίζω. Και είναι αποκαλυπτικός ο Άγιος, διότι έχει μία ταπεινότητα που είναι πραγματική, δεν είναι αυτή. Δεν είναι, πολλοί λένε, ναι, να είσαι ταπεινός, αλλά πώς είναι αυτό. Φαίνεται μέσα και από τα βιβλία του αυτό το πράγμα, το πώς είναι ο Άγιος. Ήταν ένας, τι να πω, ένας άνθρωπος, ένας αθλητής, ο οποίος αγωνίστηκε πολύ σκληρά με τον εαυτό του και μέσα από αυτό να περιορίσει τα πάθη του, να αγωνιστεί με τα πράγματά του και να συνδεθεί με το Θεό, να κάνει πέρα το προσωπικό του θέλημα και να αφαιθεί σε αυτή την εμπιστοσύνη, να δώσει όλη του τη ζωή στο Θεό και ό,τι είναι πρόνοια Θεού, αυτό να ακολουθήσει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι μεγαλειώδες. Και έτσι τη χαριτώθηκε με αυτό, με την αγάπη και έβλεπε ακόμα και τον εχθρό του, τον έβλεπε αδερφό του και πόναγε για την αδυναμία του και αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα πλησιάσεις αν δεν είσαι συνδεδεμένος με την πηγή να σου δώσει αυτά τα δωράκια και να δεις τον κόσμο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Μέσα σε αυτή την ταινία λοιπόν, εγώ έστω και υπό τη συνθήκη αυτή της ταινίας, κάναμε μία απόπειρα να όσο το δυνατόν να πλησιάσουμε σε αυτά τα μεγαλειώδη πράγματα, τα οποία πλησιάζονται μόνο βιωματικά. Εμείς τα πλησιάσαμε εικονικά, γιατί αυτά τα μεγέθη είναι... Εικονικά, αλλά άρτια καλλιτεχνικά, μια αριστουργηματική ταινία και ταυτόχρονα πνευματική. Ας πούμε για τη σκηνοθεσία, τι παρατήρησα. Και η σκηνοθεσία ήταν πνευματική, αν μου επιτρέπεις. Η σκηνή που δείχνει τον Άγιο να δίνει τα παπούτσια του σε κάποιον επέτη, έχει πολύ πνευματικότητα. Δεν στέκεται όρθιος από πάνω του. Κάθεται πρώτα δίπλα του, του μιλά, του λέει 2 λόγια ψυχής και στο τέλος του δίνει τα παπούτσια. Θέλω να πω, υπήρχε μία διακριτικότητα στο σενάριο, μία αφαιρετικότητα, η οποία ήταν και αυτή ιερή. Το ένιωσες έτσι? Ναι, το αισθάνθηκα και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό, γιατί ήρθε μια μέρα η σύζυγός μου στα γυρίσματα να μας δει και μου το είπε από μόνη της ότι υπάρχει κάτι παχύρευστο. Έτσι είναι, έχει μια ησυχία που δεν συνηθίζεται σε κινηματογραφικά γυρίσματα. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται στην Γέλενα Πόποβιτς, που ο τρόπος που μας αντιμετώπιζε όλους και το συνεργείο ήταν ένας ήσυχος, είχε έναν ήσυχο τρόπο και νομίζω ότι όλοι μας βοήθησε ο Αγιούλης να μπούμε σε μία
κατεύθυνση και όλοι όσοι δούλεψαν για αυτή την ταινία, νομίζω ότι κάτι εισπράξανε, έγινε κάτι συνέβη, μόνο ας πούμε που μπαίνει σε αυτό το βίο. Και νομίζω ότι πέρασε και στην ταινία. Η ταινία διακατέχεται έτσι από μια ησυχία, από μια σιωπή. Σιωπή ιερή. Και θέλω να σου πω και στο σινεμά που το είδα εγώ, αλλά και οι φίλοι μου την ίδια εικόνα μου μεταφέρανε. Μάλιστα πολλοί ξεκινήσανε να πιούν ή να φάνε κάτι και αμέσως αφήσανε ό,τι είχαν αγοράσει. Και αυτό είναι πολύ ιερό. Να μείνω λίγο ακόμα στο σενάριο της κυρίας Πόποβιτς. Είχε κάποιες λεπτομέρειες που δείχνει πόσο βαθιά είχε μελετήσει τον Άγιο και πόσο με ευαισθησία. Ας πούμε, εγώ συγκινήθηκα πολύ που δείχνει τον Άγιο να μιλάει στην Παναγία, στον πληθυντικό. Είναι μια πληροφορία που είναι στη βιογραφία του και δείχνει τη διακριτικότητα και το ύψος του Αγίου. Μια συγκλονιστική για μένα θέση σε όλη την ταινία και σκηνές είναι το πώς αντιμετώπιζε ο Άγιος τον πόνο. Δεν ήταν άνθρωπος. Είχε στιγμές που αναρωτιόταν γιατί, είχε στιγμές αδυναμίας, αλλά ήταν μόνο την ώρα της προσευχής, μόνος του μέσα στο κελί. Και αμέσως, αφού έκανε την ερώτηση, συνέχιζε την ευχή. Και άλλη μία φορά στο τέλος, στην τελευταία σκηνή, που ρωτάει ο παράλυτος τον Άγιο, αφού είμαι σε αυτή την κατάσταση, γιατί να ζω. Και το απαντάει, αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε όλοι στον εαυτό μας. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δύο σκηνές, θέλω να σε ρωτήσω, σε βοήθησε ο Άγιος, η μελέτη σου, γενικά η πορεία σου, να τοποθετηθείς απέναντι στον πόνο και στην αδικία, την προσωπική που ίσως έχεις βιώσει. Βέβαια, γιατί νομίζω, αισθάνομαι δηλαδή, ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι παράδειγμα, δηλαδή είναι οδηγός. Και όλοι οι βίοι των Αγίων, όλοι αντιμετώπισαν τον πόνο ως κάτι, ως μέσο. Δια του πόνου δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η Ορθοδοξία είναι σταυροαναστάσιμη. Πρέπει να σταυρωθείς για να έρθει να συμβεί η Ανάσταση μετά. Εμείς τώρα δυστυχώς είμαστε φυγόπονοι ως άνθρωποι και η κοινωνία μας όλο αυτό εκεί πάμε. Δηλαδή δεν θέλουμε καν να μπούμε σε διαδικασίες, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας, την πραγματικότητά μας, αποφεύγουμε για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του πόνου. Όμως δια του πόνου γίνεται, υπάρχει εκεί η ουσία και έρχεται και νομίζω ότι εκεί υπάρχει και η παρουσία του Θεού, ότι έρχεται και κάπως κατευνάζεται ο εγωισμός, όλη αυτή η αυτοπεποίθηση, απαρνιέσαι τον εαυτό σου και γίνεται ένα άνοιγμα σε μια άλλη κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό ο Άγιος Νεκτάριος κατάφερε δια του πόνου να συνδεθεί με τον Θεό και να υπάρχει, να γίνει ένας πολύ καλός αγωγός. Και η προσευχή του ήταν βάλσαμο για τις ψυχές πολλών ανθρώπων. Ακόμα δηλαδή και προς το τέλος δεν προσευχόταν να θεραπευτεί ο ίδιος. Προσευχόταν στην Παναγία να προστατεύσει το νησί και τις κοπέλες, τις μοναχές, να φωτιστούν και να οδηγηθούν, να αποκτήσουν αυτή τη σχέση. Ο Άγιος είχε αποκτήσει δια του πόνου αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, που είναι ζητούμενο νομίζω και που είναι σκοπός ζωής για όλους. Αυτή είναι η ουσία και ο σκοπός της ζωής μας. Και είναι ένας πρωταθλητής μάλλον, που τον στεφάνωσε ο Θεός να είναι θαυματουργός και να βοηθάει τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εμείς τώρα αυτά δεν μπορούμε αυτό, ότι πώς να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που σε συκοφαντεί και σου προξενεί τέτοιο πόνο, χωρίς εμπάθεια, να τον δεις ως πρόσωπο, να δεις μόνο την πράξη και να δεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, επομένως θέλει προσευχή, θέλει αγάπη, θέλει
Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε. Πρέπει να μπει σε άλλη κατάσταση. Ενώ εκείνος δεχόταν τόσο άδικη συκοφαντία, τόσο άδικο πόνο και σιωπούσε και εμπιστευότανε την πρόνοια του Θεού, όταν όμως έπρεπε να υπερασπιστεί το δίκαιο των άλλων, έμπαινε μπροστά και δεν έκανε σιωπή. Υπάρχει διάκριση, ναι. Φυσικά. Όταν προστάτευσε τις μοναχές, προστάτευσε το μοναστήρι εκεί, ενώ για τον εαυτό του έφυγε από την Αλεξάνδρεια σε μια σιωπή. Δεν προσπάθησε να διεκδικήσει κάτι. Και αυτό νομίζω ότι είναι, η διάκριση είναι πολύ μεγάλο χάρισμα. Να ξέρεις πότε πρέπει να πεις και πότε να σιωπήσεις. Αυτό από σένα το είχα πρωτακούσει και με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό που τώρα μόλις είπες πριν λίγο, μπορεί να ξεχωρίσει την πράξη από το πρόσωπο. Πόσο δύσκολο είναι για μας αυτό? Τι να πω, πολύ δύσκολο. Εγώ μόνο να μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Δηλαδή στην πρώτη αφορμή, με το που συμβεί κάτι, κατευθείαν θα υπάρξει αντίδραση. Πρέπει δηλαδή, δυστυχώς δεν είμαι της πρόνοιας, είμαι της θεραπείας. Πρέπει να έχω ακόμα δουλειά για να πάω στην πρόνοια, να πω από πριν τα πράγματα. Και λέω, εντάξει, τουλάχιστον να ζητήσω συγγνώμη. Τι να πω, θα πω ό,τι είναι να πω, με εμπάθεια, και μετά θα ζητήσω συγγνώμη. Και η άσκηση εξωτερική σιγά σιγά γίνεται εσωτερική. Μία πολύ σημαντική στιγμή της ταινίας είναι ο διάλογος με τον πρόεδρο της σχολής, όπου στο πρόσωπο του κυρίου Λούλη, στην ερώτηση «έχεις γαλήνη», ο τρόπος που έσπασε η φωνή του και δάκρυσαν τα μάτια του και είπε «όχι», νομίζω ήταν ένα «όχι» πολλών ανθρώπων που θα λέγανε στον Άγιο. Αυτή η εσωτερική γαλήνη, ανεξάρτητα από την εξωτερική κατάσταση, πώς μπορούμε να πούμε ότι επιτυγχάνεται? Επιτυγχάνεται μόνο με τη σχέση με τον Θεό. Αλλιώς πώς θα γνωρίσεις τον εαυτό σου, πώς θα αντιμετωπίσεις τα πράγματά σου, αυτά όλα τα διαχείριστα, όλους αυτούς τους λογισμούς, όλη αυτή τη μάχη που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, στο μυαλό σου, πώς αλλιώς μπορείς να την αντιμετωπίζεις? Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν και τα, πλέον και τα ψυχοφάρμακα τώρα, γιατί δεν αντιμετωπίζεται. Παίρνεις, ας πούμε, ένα χάπι για να μπορέσεις να κατευνάσει τους λογισμούς και μετά κάπως να το μπορέσεις να διαχειριστείς, γιατί όταν τους αφήνεις γίνεται ένας κόμπος. Ο κόμπος δεν λύνεται, κόβεται. Ο κόμπος και το να κόψεις θέλει πόνο. Και όσο αφήνεις, τόσο πολύ δύσκολα μπορείς να τα διαχειριστείς και να τα πιάσεις, να τα λύσεις. Δυστυχώς, τι να πω, ενώ, δεν ξέρω, μέσα από τα μυστήρια, από την λατρευτική ζωή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και την εξομολόγηση και όλα αυτά, νομίζω ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι μυστήριο, πρέπει να συνδεθεί με ένα μυστήριο για να μπορέσει να αρχίσει να αντιλαμβάνεται, να αποκαλύπτονται μάλλον πράγματα και να δει ποιος πραγματικά είναι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε, επομένως δεν μπορούμε να δούμε ποιο είναι το πρόσωπό μας. Δεν λειτουργούμε ως πρόσωπα, λειτουργούμε σαν μονάδες, σαν άτομα. Και επειδή νοσούμε και φέρουμε αυτή την ασθένεια, η συνύπαρξή μας με τους άλλους κάνει μια κοινωνία να ασθενεί. Επομένως, μια κοινωνία χωρίς πρόσωπο είναι μια κοινωνία μάζας. Είναι μια άμορφη μάζα που μετακινείται όπου ορίζει κάποιος, όπου τις ορίζει. Χάνει αυτό το χάρισμα της ελευθερίας. Ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο με την ελευθερία ακόμα και να τον αρνηθεί. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Αλλά εμείς έχουμε χάσει το πρόσωπό μας. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και δεν θέλουμε κιόλας να μάθουμε. Γιατί θα μάθουμε
δια του πόνου. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας, όλα αυτά που σέρνουμε, όλα αυτά που ποτέ δεν έχουμε διαχειριστεί, θέλει κόπο. Και εμείς αποφεύγουμε τον κόπο. Και μια αυθεντικότητα, γιατί βλέπουμε, είπε τη λέξη σχέση, και βλέπουμε ότι ο Άγιος σχετιζόταν ακόμα και με τους εχθρούς του, με την καρδιά, γιατί στο τέλος όλοι αναγνωρίζανε την αυθεντικότητά του. Είχε μία αγάπη στα πιο απλά και διαφαίνεται πολύ έντονα στην ταινία, στα λουλούδια, στην πλάση, στον κόπο. Αγαπούσε πολύ τον κόπο. Μόνος του δείχνει, είναι φοβερή σκηνή που μόνος του μεταφέρει τις πέτρες για το μοναστήρι. Και μία άλλη λεπτομέρεια, ενώ μιλάει με τον αγαπημένο του φίλο για πολύ σοβαρά θέματα της μονής, περνάει το παιδάκι από δίπλα του και δείχνει ότι του χαϊδεύει τα μαλάκια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μια απλότητα παρόλη την πνευματικότητά του. Ναι. Στα πιο μικρά, στα πιο απλά. Ναι, έτσι αισθάνθηκα. Ότι από αυτό ότι ο Άγιος Νεκτάριος, και νομίζω όλοι οι Άγιοι, όταν πρέπει να είναι, πώς να το πω, άνθρωποι πολύ απλοί. Έχουμε αυτή τη μαγεία της απλότητας. Δεν ξέρω, την έχουμε χάσει, προσπαθούμε να γίνουμε πολύ σύνθετοι και έχουμε χάσει το νόημα και την κατεύθυνση και μπλεκόμαστε μέσα στην ίδια μας την παραζάλη. Ενώ, δεν ξέρω, όταν μετέχεις στην αλήθεια, τα πράγματα σου φαίνονται όλα πολύ απλά και γίνεσαι πολύ άμεσος. Ούτε μπορεί να σε διαβάλει η εξουσία. Ακόμα και η εξουσία που είχε ως επίσκοπος σχετιζόταν με απλούς ανθρώπους. Και μετά όταν είδε ότι αυτό, ότι η εξουσία μπορεί να κάνει ακόμα και έναν επίσκοπο πολιτικό μεράσα, αυτό ήθελε να το αποφύγει, γιατί έβλεπε ότι μπορεί να συμβεί. Και ότι επειδή ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στα πάθη του, και σε αυτή την φιλαρχία, την εξουσιομανία και όλα αυτά, και στην έπαρση, ήθελε να το αποφύγει. Γι' αυτό κιόλας δεν ήθελε να ξαναμπεί σε μια διαδικασία να γίνει, να ασχοληθεί με αυτά. Και έφυγε για το μοναστήρι, γιατί στην αρχή ήθελε να πάει και να μονάσει, νομίζω στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο στη Σκόπελο, αν δεν κάνω λάθος. Όταν ήρθαν οι κοπέλες που θέλουν να γίνουν μοναχές και να τους οδηγήσει, ακολούθησε αυτό, θεώρησε ότι ήταν θέλημα Θεού, να πάει να βοηθήσει και να γίνει το μοναστήρι στην Αίγινα. Αυτό λείπει, νομίζω, αυτή η σχέση, η προσωπική με το Θεό, που δορίζεται η απλότητα και δορίζεται η ταπεινότητα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς αυτά. Εμείς είμαστε, πώς να το πω, είμαστε αποπροσανατολισμένοι και χρειαζόμαστε κατεύθυνση και γίνεται μόνο όταν συνδεθούμε εκτός, κάτι που βρίσκεται έξω από μας, που είναι ο Θεός και μπορεί να μας οδηγήσει. Και νομίζω ότι αυτό ο Άγιος Νεκτάριος το είχε και το κράταγε πολύ. Γι' αυτό κιόλας όταν στη σκηνή εκεί με τον γραμματέα του στο κελάκι του, πριν τον πάνε στο αρετέιο, που του είπε ότι πώς μπορεί να διατηρήσει την πίστη σου με όλα αυτά που συμβαίνει, ότι αλίμονο αν η πίστη μου εξαρτώταν από τους ανθρώπους. Ότι είναι μια πραγματικότητα και είναι τόσο απλό αυτό και τόσο μεγαλειώδες. Ότι αν και αποκτήσει κάποιος τη σχέση με το Θεό, μετά δεν τον μπορεί να πονέσει συναισθηματικά, γιατί πονάει τον άλλον, τον αγαπά, αλλά από εκεί πέρα προσεύχεται για τον άλλον, γιατί βλέπει την αδυναμία του. Και σχετίζεται με έναν άλλον τρόπο, πιο ουσιαστικό. Ακόμα και από τη σιωπή, δια της προσευχής, μέσω της προσευχής, χωρίς καν να του μιλήσει. Σηκώνει το βάρος.
Σηκώνει το βάρος και τον κόπο του άλλου. Αυτό, συγγνώμη που σε διακοπτώ, αλλά αυτό είναι αυτό που λες. Ότι σηκώνει το βάρος, που λέει κάποιος, κάπου το είχα ακούσει, ότι αυτό γίνεται στην Ορθοδοξία και με τους Αγίους. Ότι οι πυραμίδες είναι ανάποδα. Η κορυφή, δηλαδή αυτός που είναι ο αγωνιστής, αυτός που είναι, που ας πούμε έχει μετέχει στην αλήθεια, βρίσκεται στη βάση, βρίσκεται η κορυφή, γυρίζει ανάποδα και στηρίζει όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ότι δεν έχει την έπαρση αυτό της πρωτιάς. Γίνεται ο τελευταίος και με το παράδειγμά του και τη ζωή του και την προσευχή του στηρίζει όλους τους υπόλοιπους. Θυμήθηκα τη σκηνή που αναλαμβάνει λοιπόν τον κόπο και την ευθύνη του λάθους των μαθητών του και νηστεύει ο ίδιος, τιμωρεί τον εαυτό του και όχι τα παιδιά. Πόσο φοβερή παιδαγωγική και προσωπική στάση. Βέβαια, αυτό είναι αναρχικό τελείως. Αναρχικό. Δηλαδή, εννοώ αναρχικό ότι είναι ναι, ναι. Πώς να, δηλαδή αντί να... Να ασκείς εξουσία. Ναι, να ασκείς εξουσία, αρκεί να πεις ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, δείχνεις. Ναι, δείχνεις με τη στάση σου ότι αυτή η πράξη δεν ήταν σωστή και θεωρώ ότι δεν είμαι πρώτα εγώ σωστός, γιατί αν ήμουνα καλύτερος δεν θα ήσασταν εσείς σε αυτή την θέση. Επομένως, μπαίνω σε νηστεία, μπαίνω σε προσευχή, μπαίνω σε άσκηση. Γιατί δεν θα μπορούσα να είμαι καλύτερος. Θα μπορούσα να έχω καλύτερη σχέση με τον Θεό. Και αν την είχα, εσείς δεν θα σας προστάτευα με έναν τρόπο ή δεν θα μπαίνατε σε αυτή την, σε αυτή την πτώση. Κορυφαία στιγμή της ζωής του Αγίου και χάρηκα πολύ που το είδα και στην ταινία. Ήταν η σκηνή που ο Άγιος σηκωνόταν τη νύχτα με αυτή την κοσμική, αν το δούμε με τα κοσμικά μέτρα, ένας ολόκληρος δεσπότης με τόση μόρφωση, με τόση αναγνώριση, να καθαρίζει τις τουαλέτες για να μην χάσει ο οικονόμος το μισθό του. Φοβερή σκηνή, φοβερή στάση, σε μια εποχή που ο ένας τρώμε τον άλλον. Και το καταπληκτικό είναι ότι είναι στην αφάνεια, χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Αυτό είναι το ναι. καταπληκτικό, γιατί εμείς κάνουμε πράγματα και θέλουμε να μαθαίνονται, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Όταν το κάνεις όμως αυτό στην αφάνεια, είναι καταπληκτικό, γιατί αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο Θεός, ότι το κάνεις για Αυτόν. Δηλαδή αρχίζεις, αποκτάς μια σχέση και δεν σε ενδιαφέρει να σε δει ο ένας ο άλλος. Αυτό είναι η ουσία. Μωρέρι μου, συγκινούμε να τα ακούω από σένα, γιατί λόγω του επαγγέλματός σου έχεις τύχη πολύς μεγάλης αποδοχής και αγάπης από μεγάλο και ευρύ κοινό. Και όπως και ο Άγιος έλεγε ότι η δόξα μπορεί να λιώσει το λογισμό μας. Αλήθεια, συγκινούμε να τα ακούω από σένα, γιατί τόσος κόσμος αγαπά και έχεις δεχτεί τόση πολύ δόξα, όμως παρόλα αυτά μπορείς να βρεις το μέτρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, τι σημαίνει το χειροκρότημα για σένα τώρα που είσαι σε μια πνευματική πορεία και τι σήμαινε στην αρχή της πορείας σου σαν ηθοποιός. Ναι. Έχει διαφορά. Κοίταξε, αυτά είναι λόγια. Αυτά είμαστε, εγώ δηλαδή αισθάνομαι ότι αυτό υπάρχει. Υπάρχει μια πορεία, ότι αυτός είναι ο στόχος. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, να φτάσουμε σε... Γιατί είμαστε αυτό, εν δυνάμει όλοι οι Άγιοι. Αλλά χρειάζεται αυτός ο αγώνας. Τώρα το χειροκρότημα, τι να πω, είναι μέσα σε αυτή τη ματαιότητα. Ότι η τέχνη έχει αυτή τη ματαιότητα, ότι δημιουργείς ένα έργο μέσα από μία ανάγκη να επικοινωνήσεις κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς. Όταν συμβεί αυτή η επικοινωνία με το κοινό, που είναι κάποιες στιγμές που διαστέλλεται ο χρόνος,
Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά αυτό συμβαίνει σε ελάχιστες στιγμές και πάντα κυνηγάς αυτές τις στιγμές να τις ξαναζήσεις. Αυτό τώρα, ανάλογα με τα δεδομένα μας, κάνουμε και τα ό,τι μπορούμε. Τι να πω, ακολουθούμε αυτή την μία μάταιη προσπάθεια να χαλιναγωγήσουμε τους προβληματισμούς και τα πάθη. Μέσα σε αυτή την ματαιότητα εύχομαι να μας οδηγήσει ο Αγιούλης να μας φωτίσει και να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Ένα βασικό θέμα της ταινίας είναι η δύναμη της διαβολής. Όμως και μόνο η υποδοχή της ταινίας από το κοινό και μόνο η τελική κάθαρση δεν μας δίνει την αίσθηση ότι το κακό δεν είναι αιώνιο. Το κακό δεν είναι αιώνιο, όχι. Αλλά έχει εμπειρία, είναι αρχαίγωνο. Επομένως, από τη στιγμή που αποστρεφόμαστε το Θεό μας, θα μας αποκαλυφθεί. Το κακό, βασικά, είναι ότι έχουμε πει στον εαυτό μας ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο διάολος. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Από τη στιγμή που υπάρχει Θεός, υπάρχει και διάολος. Και αυτό ο Άγιος Νεκτάριος το γνώριζε και δεν ήθελε να δίνει δικαιώματα. Και δεν ήθελε ούτε οι μοναχές να δίνουν δικαιώματα. Και αυτό φαίνεται από τις επιστολές του. Από το πώς έλεγε, πώς να κάνουν τον αγώνα τους, τη μάχη τους, την εγκράτειά τους, να μην τους πάρει από τα... Να μην ακόμα και το να μην νομίζουν ότι έχουν κατακτήσει κάτι, ότι έχουν μπει σε μία άλλη... τι να πω, νομίζω ότι αυτός είναι ο αγώνας κατά των παθών, περιορίζει και τη δύναμη και τα δικαιώματα που δίνει στο διάολο να σε εμπέξει και να σε παρασύρει στην αδράνεια και και στο πάθος. Είδαμε πριν και την παράσταση που βρίσκεσαι φέτος το χειμώνα, τωρινό καιρό του Ιονέσκο, και σκεφτόμουν γιατί αναφέρεται στην ηθική, και σκεφτόμουν ότι η αγιότητα είναι κάτι άλλο από την ηθική. Όμως βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ηθική αισθάνομαι ότι υπάρχει μία φωνή που είναι η συνείδηση, που σου λέει κάποια πράγματα, σου μιλάει. Τώρα όσο καλλιεργούνται τα πάθη, αυτή η φωνούλα αρχίζει και εξασθενεί και μάλλον μπορεί να σε ενοχλεί. Όσο αποκτάς μια σχέση με το Θεό, τόσο καλλιεργείται και αυτή η φωνή. Χωρίς Θεό, πως δεν ξέρω τι ηθική μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Διαστρεβλώνεται η ηθική ή κάνεις ό,τι θα ήθελες. Αλλά πολλές φορές αυτό που θα ήθελες μπορεί να μην σε ωφελεί. Γιατί θέλουμε πολλά πράγματα. Είμαστε ένα τεράστιο θέλω που συνεχώς επιθυμεί και οι επιθυμίες πολλαπλασιάζονται. Και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι. Και συνεχώς θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Το αποκτάμε. Η γιαγιά έλεγε, πρόσεχε τι ζητάς στο Θεό, γιατί μπορεί να σου το δώσει. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν ξέρεις αν σε ωφελεί. Επομένως, αισθάνομαι ότι όσο υπάρχει αυτή η σχέση, τόσο καλλιεργείται και η ηθική και η πνευματικότητα έχει άμεση σχέση, δορίζεται από το Θεό και υπάρχει αυτή η κάθαρση, η φώτιση και η θέωση. Επομένως, αυτά είναι οι τρεις πίστες που καλούμαστε να περάσουμε. Μπορούμε να ανάψουμε ένα φως, λοιπόν, στο σκοτάδι. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Είναι η απουσία του φωτός. Επομένως, αν υπάρξει ένα φως, δεν υπάρχει σκοτάδι. Εμείς κάτι μας ενοχλεί στο φως. Το φως βασικά δεν μας ενοχλεί. Έχουμε αυτή την άγνοια γιατί είμαστε φυγόπονοι. Αλλά μέσα από αυτό που είπαμε πριν, ότι δια του πόνου θα
θα βρούμε το φως, θα φωτιστεί, θα δούμε το πρόσωπό μας, θα δούμε την πραγματικότητά μας. Και σιγά σιγά μας βοηθάει ο Θεός να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Επομένως, το φως είναι ο στόχος για να μην υπάρξει σκοτάδι. Η γνωστή ρίση, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Φοβάμαι ότι στις μέρες μας δεν μπορούμε να σώσουμε την ομορφιά για να σώσουμε τον κόσμο. Πώς σώζεται η ομορφιά? Η ομορφιά σώζεται με την αλήθεια, με το φως, όλα είναι συνδεδεμένα με το Θεό, είναι η πηγή. Γιατί υπάρχει πιο όμορφο από αυτές τις ενέργειες του Θεού που βρίσκονται μέσα σε μία απλότητα. Άμα συνδεθείς, μπορεί να χαίρεσαι με τα πιο απλά πράγματα, με το να δεις ένα λουλούδι, να δεις τη φύση, ένα ζωντανό. Απλά πράγματα. Αυτή είναι και η πληρότητα της αγιότητας και του τρόπου της Εκκλησίας. Η Εκκλησία την ευτυχία, αν μου επιτρέπετε η λέξη, την ορίζει μέσα από την αγιότητα. Ενώ ο κόσμος πώς ορίζει την πληρότητα? Εμείς τώρα στην κοινωνία, έτσι όπως ζούμε, είναι συνδεδεμένοι με εφήμερα πράγματα. Με την ειδονή, με την να εκπληρώσουμε κάποιες επιθυμίες, κάποιους στόχους, κάποια επαγγελματική καταξίωση, οικονομική ευχέρεια. Αυτά είναι σε εισαγωγικά ευτυχία. Και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι η πραγματική αυτή ευτυχία, διότι αν τα κατακτήσεις, κάτι σου λείπει. Θέλεις κι άλλα. Επομένως, για να θέλεις κι άλλα σημαίνει ότι μάλλον δεν υπάρχει αυτή η πληρότητα, δεν μπορεί να την αποκτήσεις από αυτό τον δρόμο. Καλά είναι και όλα αυτά να μπορείς να περνάς, να κάνεις πράγματα, αλλά νομίζω ότι αλλού είναι η ουσία. Και έχουμε λοξοδρομήσει, έχουμε χάσει τον προσανατολισμό. Γιατί οι καρποί αυτοί που αναζητούμε σαπίζουν πολύ εύκολα. Ενώ η σχέση με το Θεό σου δίνει καρπούς που σε εμψυχώνουν και έχουν μια διαχρονικότητα. Και αν αρχίζεις να σχετίζεσαι με το Θεό, έχει άλλη μορφή και σχέση σου με τους ανθρώπους. Είναι άλλος ο τρόπος, άλλα τα δεδομένα. Βλέπουμε πόσο δύσκολα, και τι ωραία που το αποτυπώνεται στην παράσταση, πόσο πια δεν μπορεί να κατανοήσει, ούτε καν να συνυπάρξει ένας άνθρωπος με τον άλλον, αν δεν έχουν μια κοινή αναφορά το Θεό στις μέρες μας. Ενώ πάλι, αν έχουμε μια κοινή αναφορά, μια κοινή πορεία, και εμείς εδώ τώρα που είμαστε δύο ξένοι, έχουμε ένα πρίσμα να συνομιλήσουμε, να συμπορευθούμε, να νοιαστούμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Κινούμαστε συναισθηματικά και ιδιωτελώς. Νομίζω ότι οι σχέσεις χωρίς Θεό, επειδή δεν έχουμε αγάπη, κινούμαστε με βάση το συμφέρον. Ακόμα και συναισθηματικά που εμπλεκόμαστε με τους άλλους, ακόμα και αυτό νομίζω ότι υπάρχει, δεν είναι υγιές. Χρειάζεται να μεσολαβήσει Θεός για να αποκτήσει η διαπροσωπική σχέση με τον άλλον, να αποκτήσει νόημα και να έχει μία βάση και να υπάρχει ψυχοφέλεια. Διαφορετικά νομίζω τερματίζει, είναι εφήμερες οι σχέσεις και έρχεται κόντρα, έρχονται πράγματα τα οποία δεν εξελίσσονται. Ο εγωισμός πάνω απ' όλα. Ναι. Το φοβερό με έναν Άγιο άνθρωπο είναι ότι σε απογυμνώνει.
Και καίγεσαι όταν είναι, δεν είναι εύκολο να σταθείς δίπλα σε έναν Άγιο άνθρωπο. Γιατί αισθάνεσαι ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο δρόμος και αναδύεται όλη η μπίχλα που υπάρχει μέσα, μέσα σου, ας πούμε. Και λες, αμάν, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Και γι' αυτό κιόλας... Εγώ νομίζω ότι αυτό συνέβη και με την ταινία, Άρη μου. Δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος εκτός ορθοδοξίας, εκτός τέτοιες πορείες, μπορεί να διαχειριστεί και σε εικόνα, που η εικόνα έχει δύναμη, ένα τέτοιο μέτρο. Είναι πέρα από τη λογική. Εγώ καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν και κάποιοι που εχθρεύτηκαν την ταινία. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν υπάρχει δρόμος κοινός. Αυτός ο αποπροσανατολισμός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλα είναι αντίθετα. Δηλαδή, το ένα μιλάει για άσκηση, ταπείνωση, μιλάει σιωπή. Για μυστήρια, σιωπή, είναι μυστήρια της Εκκλησίας, ορθοδοξία. Οι ρυθμοί δικοί μας είναι δουλειά, καταξίωση, δουλειά, στόχους. Καταναλωτισμός. Ναι, καταναλωτισμός. Πρέπει να αγοράσεις αυτό. Η βιομηχανία πρέπει να παράξει και να σε κάνει να θέλεις να αγοράσεις. Εσύ βρίσκεις τη χαρά μέσα από το να αγοράσεις κάτι. Lifestyle. Ναι, θέλεις να υπάρχει αυτή η αυταρέσκεια, να αρέσεις, να κάνεις πράγματα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση έχει αυτό το ανικανοποίητο. Πότε θα πάψεις να αρέσεις. Θα θέλεις συνεχώς να γίνεσαι όλο και πιο αρεστός, να κάνεις πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι, σε βγάζει σε μια κενότητα, δεν σε πληρώνει, δεν σου δημιουργεί μια πληρότητα. Τι να πω τώρα, αυτό αισθάνομαι, δεν ξέρω. Για να γυρίσουμε στην ταινία, ποια σκηνή σε δυσκόλεψε περισσότερο? Όλες. Όλες οι σκηνές, όλη η ταινία. Δεν ήταν εύκολο, διότι υπήρχε μία κούραση και χρειαζόταν μία συγκέντρωση και έπρεπε να είσαι 100% εκεί. Δεν ήταν εύκολη η διαδικασία, αλλά από την άλλη ήταν κιόλας. Δηλαδή ήταν ένα περίεργο πράγμα. Είχε κάτι οξύμορο. Γιατί από τη μία έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος και κάπως μέσα σε όλο αυτό σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Από τη μία σε οδηγούσε αυτό. Και από την άλλη, λίγο πριν το γύρισμα, πριν πάει πλάνο, έλεγες πώς θα γίνει τώρα, πώς θα βγει αυτό. Αλλά όταν έμπαινες στο γύρισμα, κάπως σε πήγαινε. Υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν σου έχουν κάνει για την ταινία? Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μας πεις που δεν έχουμε σκεφτεί να σε ρωτήσουμε? Όχι, δεν έχω κάποια... Δεν ξέρω... Αυτό που εμένα με συγκινεί είναι το γεγονός ότι ο Άγιος και γενικότερα, ειδικότερα μάλλον ο Θεός, σε προσεγγίζει με τα δεδομένα σου. Σε πάει με τα δεδομένα σου και αυτό αποκαλύπτει όσο μας αγαπάει. Περισσότερο από τους γονείς μας. Είναι καταπληκτικό το ότι εγώ, ας πούμε, γνώρισα έναν Άγιο, ήρθα κοντά σε έναν Άγιο, επειδή εγώ είμαι ηθοποιός, ας πούμε. Δηλαδή με έβαλε να κάνω μία ταινία, να συμμετέχω σε μία ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο. Εμένα με συγκινεί αυτό ότι με πάει με τα δεδομένα μου. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπο τον πάει με τα δεδομένα του. Με έναν ξυλουργό, με έναν μηχανικό, με έναν ταξιτζή, με έναν οικοδόμο, θα τον πάει με έναν διαφορετικό τρόπο και ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Ότι δεν θέλει να σε αλλάξει ακριβώς.
αυτή τη σύνθεση που έχεις, που μας την έχει δώσει όχι τυχαία, απλά να σε βάλεις στον προσανατολισμό αυτού που σε έχει δημιουργήσει. Ξέρει για ποιο λόγο υπάρχεις και τι είσαι ικανός να κάνεις. Και χωρίς αυτό τον προσανατολισμό, ξοδεύεσαι. Γι' αυτό είναι τόσο προσωπική αυτή η σχέση. Ναι. Και η σωτηρία επίσης. Εσύ τι θα ήθελες να μείνει στο κοινό από αυτή την ταινία? Τι να πω, εγώ δεν ξέρω τι θα ήθελα να μείνει. Προσωπικά ευχαριστώ τη Γελένα Πόποβιτς που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία και που γνώρισα τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό είναι πολύ... Νιώθω πολύ όμορφα γι' αυτό. Γιατί δεν έχει αποφασίσει ένας Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος, να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, να τα αγγίξει? Δεν τόλμησε? Είναι ένα ερώτημα. Δεν το γνωρίζω κι εγώ τώρα για ποιο λόγο. Αν ρωτήσω τον εαυτό μου γιατί εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, ίσως είναι από φόβο. Υπάρχει και μία σκέψη το ότι αυτά είναι πράγματα και η σχέση με το Θεό, επειδή αυτό που λέγαμε είναι προσωπική και όλα αυτά, γίνεται μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, γίνεται από ένα συγκεκριμένο δρόμο, από τον πνευματικό σου, από όλα αυτά. Αλλά ίσως και το μέσο του κινηματογράφου ή ένα, όπως είναι η συγγραφή ενός βιβλίου, μπορούν να βοηθήσουν μέχρι ενός σημείου. Να υπάρξει μια πληροφορία, κάτι, μια μετακίνηση εσωτερική. Έχουμε τόσες ωραίες ιστορίες και βίους Αγίων, συγγραφείς που έχουν καταθέσει και έχουν αποκαλύψει έτσι μια πνευματικότητα. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν. Σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν έργα. Το γεγονός ότι επειδή δεν γίνονται, είναι ίσως γιατί και η αγορά ζητάει συγκεκριμένο, έχει μια συνταγή, πρέπει να έχει ίντριγκα ερωτική, πρέπει να έχει suspense, πρέπει να έχει περιπέτεια, πρέπει να έχει πυροβολισμούς, τέτοια. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θα θέλανε να δούνε τέτοιου είδους ταινίες και τέτοιου είδους ιστορίες να ξανακουστούν, γιατί έχουν να πούν πολλά πράγματα. Να σου κάνω και μια ερώτηση, να εδώ τα παιδιά ρωτάνε. Ένιωσες ότι ο Άγιος είχε χαρά? Μπορεί να μην φάνηκε. Εγώ το είδα στον τρόπο που πλησίαζε τη φύση, τους ανθρώπους. Ένιωσες ότι όμως ο Άγιος είχε και χαρά μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία? Ναι, πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι χαρά και αν αποτυπώνεται μόνο όταν δείχνεις τα δόντια σου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η χαρά υπάρχει όταν συμβαίνει η ησυχία. Και ο Άγιος είχε ησυχία, τουλάχιστον από τα βιβλία του και όλα αυτά. Στην ταινία, το αν κάποιος δεν εισέπραξε τη χαρά μέσα από αυτή την ησυχία, προφανώς είναι δική μου αδυναμία στο να μπορέσω να προβάλλω αυτή την πληρότητα που μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με το Θεό. Θεωρώ αυτό, ότι η χαρά έχει μία, πώς να το πω, δεν είναι... Εξωτερική κατάσταση. Ναι, είναι μια εσωτερική κατάσταση και είναι και μια απλότητα στο πώς προσεγγίζεις και τον άλλον. Από την παράσταση που είδαμε πριν λίγο, έμεινα σε πολλά σημεία. Ίσως θα τα πούμε άλλη φορά. Όμως, μία ερώτηση με τη δυνατή φωνή σου μου χτύπησε την καρδιά. Και έτσι θα ήθελα να κλείσουμε, Άρη. Ρωτάς δυνατά πάνω στη σκηνή, τι έκανες με το χρόνο που σου δόθηκε? Τι έχεις να μας πεις, να μοιραστείς μαζί μας για το χρόνο του καθενός μας? Αυτή η ερώτηση
Με καίει κάθε φορά που την διατυπώνω. Τι να πεις γι' αυτό τώρα, τι έκανες στον χρόνο που σου δόθηκε. Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Τίποτα είναι μια απάντηση. Μια άλλη απάντηση είναι, έκανα πολλά, τα οποία δεν με ωφέλησαν. Μια άλλη είναι ότι υπήρχε αυτή η νοοτροπία του ξοδέματος, ότι ουσιαστικά ξοδεύτηκα σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καρποφορήσει. Την άλλη, υπάρχει η μετάνοια. Και εκεί αρχίζει η αναζωπήρωση. Και εκεί έρχεται η βοήθεια. Εκεί αρχίζει και ανάβει και η λάμπα. Και αρχίζει και φωτίζεται το καταγόγι. Και αρχίζει η τακτοποίηση. Ευχαριστώ. Εγώ.